μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην τελική τιμή άλλων προϊόντων, όπως σπόροι, ζωντανά ζώα και λοιπάσματα, μεταξύ άλλων, μετατάχθηκαν από την 1η Ιουλίου στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ, δηλαδή από το 24% στο 13%. Ήταν ένα μείζον ζήτημα αυτό που μας ταλαιπώρησε τα δύο προηγούμενα χρόνια, όταν εντάχθηκαν στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ προϊόντα που θα έπρεπε να είναι στο 13%, στο χαμηλό δηλαδή. Αυτά είναι συνήθως ζώντα ζώα που πουλιόταν από παραγωγούς προς το καταναλωτικό κοινό μέσω των εμπόρων και μέχρι τώρα είχαν συντελεστεί 24%. Μεταφέρονται ξανά στο 13%, όπως επίσης μεταφέρεται στο 13% και η παροχή υπηρεσιών για γεωργική παραγωγή, κάτι που και εδώ ήταν στον πολύ ψηλό συντελεστή, με αποτέλεσμα να επιβαρύνει και όλα τα είδη μετά που θα έφταναν στον καταναλωτή στο τέλος. Έχουμε μία μείωση σοβαρή, λοιπάσματα, σπόροι, ζώντα ζώα, παροχή υπηρεσιών όπως σας είπα, και νομίζω ότι θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει για να μην μπορεί να πάει και στον πιο χαμηλό ακόμα. Από ό,τι βλέπουμε στη γεωργία κτηνοτροφία, υπάρχει περίπτωση σε άλλους τομείς να γίνει κάτι τέτοιο? Θα ήταν πολύ καλό, αλλά δεν το βλέπω δυστυχώς. Η κίνηση αυτή αναμένεται να έχει ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο σε πολλά προϊόντα της καθημερινότητάς μας, των οποίων το κόστος παραγωγής αναμένεται να μειωθεί, με την προϋπόθεση βέβαια να μην απορροφηθεί ως υπερκέρδος η μείωση αυτή του συντελεστή από τους μεσάζοντες, μεταποιητές ή εμπόρους.